θα σας ενημερώσουμε για κάτι διαφορετικό. Αρχικά θέλω να καλημερίσω την κυρία Άννα Μάλτη. Είναι η υπεύθυνη θεμάτων ESG του ομίλου του ΟΤΕ. Γιατί θέλουμε να σας μιλήσουμε για το πρόγραμμα υποτροφιών της Κοσμοτέ. Κυρία Μάλτη, πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ, είμαστε καλά και χαιρόμαστε που μας δίνετε η ευκαιρία να μιλήσουμε σε εσάς και τους ακροατές σας για το πρόγραμμα υποτροφιών της Κοσμοτέ. Νομίζω ότι το θέμα με τις υποτροφίες ενδιαφέρει πάρα πολλές οικογένειες, ενδιαφέρει πάρα πολλούς φοιτητές και όταν ειδικά μιλάμε για την υποστήριξη πρωτοετών φοιτητών είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Αλλά στα πάρουμε από την αρχή, γιατί είπα θα σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα υποτροφιών της Κοσμοτέ. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα, ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα υποτροφιών Κοσμοτέ καταρχήν δεν είναι ένα καινούριο πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα που η Κοσμοτέ το εφαρμόζει στην ελληνική κοινωνία πάνω από 20 χρόνια, για την ακρίβεια 22 χρόνια. Είναι ένα πρόγραμμα που σε όλα αυτά τα χρόνια έχει στηρίξει με υποτροφίες 784 φοιτητές. Θεωρώ ότι τα νούμερα έχουν μία αξία κυρίως για να καταλάβουν οι ακροατές σας τη δυναμική και την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει το πρόγραμμα αυτό και το γεγονός ότι πατάει πάνω σε πραγματικές ανάγκες των νέων ανθρώπων στη χώρα και έχει στηρίξει λοιπόν αυτά τα 784 παιδιά με υποτροφίες ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά και τα 22 χρόνια. Mm-hmm. Να έρθουμε τώρα στη συγκεκριμένη χρονιά. Mm-hmm. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Περιλαμβάνει 30 υποτροφίες συνολικά. Mm-hmm. Για την υποστήριξη, όπως είπατε, πρωτοετών φοιτητών. Οι υποτροφίες για τη συνολική διάρκεια φοίτησης είναι ύψους 15 έως 25.000 ευρώ και εξηγώ αμέσως πώς διαφοροποιούνται. Για ένα παιδί που η φοίτησή του είναι τετραετή, το ύψος της υποτροφίας είναι 15.000 ευρώ. Για έναν φοιτητή που έχει πενταετή φοίτηση στο πανεπιστήμιο, με βάση τη σχολή που φυσικά έχει περάσει, η υποτροφία διαμορφώνεται στις 18.750 ευρώ. Και δίνουμε και μία από τις 30 υποτροφίες προς τη μήνυ της μνήμης ενός διακεκριμένου στελέχους του ομίλου ΟΤΕ, η υποτροφία Ζαχαρίας Πιπερίδης, η οποία είναι ύψους 25.000 ευρώ για πρωτοετής φοιτητές που έχουν περάσει ειδικά στα τμήματα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών των Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας. Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν την αίτησή τους, γιατί βρίσκεται και η διαδικασία αυτή σε εξέλιξη? Όλοι οι φοιτητές σε όποια σχολή θέλουν να φοιτήσουν για να πάρουν την υποτροφία, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, και μόνο για τους Ζαχαρίας Πιπερίδης είναι σε συγκεκριμένες σχολές? Όχι, καλά κάνετε και ρωτάτε. Βεβαίως, αρκετές πληροφορίες για το πρόγραμμα όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να βρουν στο site, cosmote.gr. Mm-hmm. Είναι το site των υποτροφιών Κοσμοτέ. Λοιπόν, δικαίωμα συμμετοχής. Υπάρχουν κάποια κριτήρια στη συμμετοχή των σπουδαστών. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια μεγάλη αλλά συγκεκριμένη λίστα σχολών από ανώτατα πανεπιστήμια της χώρας. Η λογική είναι κυρίως σχολές τεχνολογικής, θετικής κατεύθυνσης, αλλά και σχολές management και διοίκησης επιχειρήσεων συνολικότερα. Αν μπορούσαμε να πούμε όμως, η κατεύθυνση που έχει το πρόγραμμα είναι περισσότερο προς την τεχνολογία και τις θετικές επιστήμες, αλλά και στο management. Mm-hmm. Τα κριτήρια τώρα, τα υπόλοιπα κριτήρια συμμετοχής είναι τα εξής. Να σας πω ότι είναι ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται κυρίως σε φοιτητές και σπουδαστές που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια, χαμηλά εισοδήματα οικογενειακά, θέματα αναπηρίας στην οικογένεια, μονογονικές οικογένειες, δηλαδή σημαντικές αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και παρόλα αυτά πέτυχαν στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Επίσης θέτει και ένα θέμα το πρόγραμμα υψηλής απόδοσης. Δηλαδή για να συμμετέχεις στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχεις μπει σε κάποια από αυτές τις σχολές με από 16.000 μόρια και πάνω. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα κριτήρια είναι τα βασικά για να μπορέσει κάποιος να δηλώσει τη συμμετοχή του. Όλες τις πληροφορίες θα τις βρουν οι υποψήφοι στο site του προγράμματος υποτροφιών
Και να σημειώσουμε μόνο ότι η διορία, η χρονική προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής που γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του site είναι μέχρι τις 6 Οκτωβρίου. Σημαντική αυτή η πληροφορία για εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται αυτή την ώρα ακούγοντάς σας. Και βέβαια φέτος προσπαθείτε να βοηθήσετε και λίγο παραπάνω φοιτητές, οικογένειες που έχουν πληγεί με όλα αυτά τα οποία αναφέρατε και από φυσικές καταστροφές, έτσι. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την επισήμανση. Ναι, έχουμε βάλει ειδικούς όρους, δηλαδή θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη στην αξιολόγηση το αν προέρχονται τα παιδιά από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων μηνών, είτε οι φωτιές, είτε πλημμύρες. Κυρία Μάλφη, εδώ και 22 χρόνια κάθε χρόνο αυτές οι υποτροφίες, με τι στόχο, γιατί αυτό το πρόγραμμα υιοθετήθηκε, καθιερώθηκε οι υποτροφίες της Κοσμοτέ? Πρώτα απ' όλα γιατί μέσα στην προτεραιότητά μας, στην προτεραιότητα της εταιρείας προς το θέμα της κοινωνικής συνεισφοράς στην κοινωνία, η προτεραιότητά μας είναι η εκπαίδευση, η παιδεία, και ίσως βλέπετε κι εσείς από τη δική σας πλευρά μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις που με συνέπεια εφαρμόζουμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πιστεύουμε ότι αν δεν έχεις την ευκαιρία που σου αξίζει να καλλιεργήσεις τις δεξιότητές σου, οι δεξιότητες αυτές να είναι αυτές που πραγματικά έχουν σημασία αυτή την εποχή, να έχεις ίσες ευκαιρίες με όλους, δηλαδή γι' αυτό και η στόχευση του προγράμματος τα παιδιά που αντιμετωπίζουν πραγματικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Το θέμα λοιπόν της ίσης πρόσβασης στην παιδεία και μια παιδεία η οποία σου δίνει τα πραγματικά εφόδια που χρειάζεσαι για να συμμετέχεις ουσιαστικά στην παραγωγική διαδικασία και την οικονομία και τη δική σου πρόοδο και την βελτίωση όλων των συνθήκων ζωής. Πραγματικά νομίζουμε ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στα οποία σε ένα επίπεδο κοινωνικής προσφοράς επενδύουμε με πολύ μεγάλη συνέπεια, σταθερότητα και δέσμευση όλα αυτά τα χρόνια. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε για τους ενδιαφερόμενους, εκτός από αυτά τα οποία είπατε, δηλαδή ότι για τις σχολές τετραετούς φοίτησης, 29 σχολές στον αριθμό, ότι ενέρχεται σε 15.000 ευρώ, για σχολές πεντέτους με φοίτησης ότι αυξάνεται στα 18.000 ευρώ. Ναι, είναι μια προσαρμοσμένη υποτροφία, ούτως ώστε να μπορεί να είναι αρκετή για όλα τα έτη φοίτησης των σπουδαστών. Και για την υποτροφία Ζαχαρίας Πιπερίδη στα 25.000 ευρώ, ότι υπάρχει και κάτι άλλο για τις καθημερινές ανάγκες κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών, διότι τους παρέχεται και ένα πλήρη πακέτο, έτσι, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ναι, θα ήταν τι να πω, δεν θα ήταν σωστό από πλευράς μας να μείνουμε μόνο από εκεί, και το λέω γιατί, ξέρετε, ναι μεν είναι μια προσφορά, αλλά κάποια πράγματα και εμείς θεωρούμε καθήκον και υποχρέωσή μας να τα παρέχουμε. Και ένα από αυτά είναι και η πρόσβαση στα παιδιά σε όλα τα έτη σπουδών σε ένα πακέτο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που είναι υψηλών προδιαγραφών, σταθερής κινητής, για να τους δώσουν, να τα απαλλάξουν από το άγχος του πώς θα κάνω τη δουλειά μου με λάπτοπ, με τι μέσα και με τι προσβασιμότητα σε όλα αυτά τα χρόνια στην τεχνολογία. Άρα θέλουμε πραγματικά να τα απαλλάξουμε από κάθε σκέψη, όσο γίνεται οικονομική, γιατί σίγουρα ένα ποσό είναι, πραγματικά το κάθε παιδί ανάλογα με τις ανάγκες που έχει στην οικογένειά του μπορεί να είναι αρκετό, μπορεί να είναι... Ξέρετε, μιλάμε για παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες που τα χρήματα αυτά των υποτροφιών δεν τα χρησιμοποιούν μόνο για τις σπουδές τους, αλλά τα χρησιμοποιούν για να στηρίξουν και τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Άλλα ανήλικα παιδιά, αδέλφια που πρόκειται να σπουδάσουν. Μια σειρά από θέματα που κάθε χρόνο μας συγκινούν και πιστέψτε με, υπότροφοι, όλοι αυτοί οι 784 που σας έχω αναφέρει είναι πραγματικοί ήρωες της καθημερινότητας. Είναι παιδιά που αξίζουν αυτό που έχουν πετύχει, πραγματικά την είσοδό τους σε ένα πανεπιστήμιο της χώρας, μέσα από πολύ πολλά σημαντικά εμπόδια που βρήκανε στη ζωή τους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και θέλουμε να τους απαλλάξουμε από κάθε έγνοια. Γι' αυτό και δεν είναι μόνο χρήματα, υποτροφία,
αλλά είναι και μια σειρά από υπηρεσίες σταθερής και κινητής. Θα σας παρακαλούσα να επαναλάβουμε για εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι τις 6 του Οκτώβρη. Οκτώβρη γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από το site των υποτροφιών cosmote.scholarships.gr, αλλά και στη μηχανή αναζήτησης να βάλετε πρόγραμμα υποτροφιών Κοσμοτέ θα σας βγει. Οπότε είναι εύκολη και απλή διαδικασία, είναι ηλεκτρονική, να δώσουν προσοχή και έτσι, να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους της προκήρυξης για να δουν ότι πραγματικά μπορούν να συμμετέχουν. Και όλα θα πάνε καλά και πραγματικά ευχόμαστε και το καλύτερο για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό. Κυρία Αναμαλτή, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλή σας ημέρα, εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.